Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά. Δεν βλέπω εάν κάποιος έχει γράψει κάτι. Ελπίζω να ακούγομαι καλά και θα αρχίσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και εγώ κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Στο πρώτο κομμάτι της παρουσίασής μας σας δείχνουμε ουσιαστικά την εταιρεία, να δείτε πώς λειτουργεί, να πάρετε κάποιες πληροφορίες σχετικά για αυτή την εταιρεία, να μάθετε, να εξοικειωθείτε με το έργο αυτής της εταιρείας. Και στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης έχουμε τα νέα της εβδομάδας και γενικά τα πιο τελευταία νέα της εταιρείας. Οπότε ας αρχίσουμε τώρα με την πρώτη μας παρουσίαση. Και ας ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα το πρώτο μας slide, όπου είναι ένας πίνακας επιστημονικής φαντασίας, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε πριν από 100 χρόνια από τη δικιά μας εποχή, από έναν καλλιτέχνη, ο οποίος απεικόνισε αυτόν τον κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να διακρίνετε στον πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, γιατί δεν μου έχει ακόμα γράψει κάποιος, οπότε σας παρακαλώ, εάν δεν ακούγομαι καλά, αφήστε μου ένα σχόλιο για να καταλάβω ότι όλα πάνε καλά. Και τώρα συνεχίζουμε. Όμως, όπως γνωρίζετε, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, εκτός από το ότι έχουν ευεργετήσει την ανθρωπότητα, έχουν και αρκετά μειονεκτήματα. Και εδώ βλέπουμε κάποια από αυτά, όπου είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα? Είναι επειδή, εάν πάρουμε μία ματιά και λίγο δούμε τα προηγούμενα προβλήματα, είναι προβλήματα στα οποία, εάν πάρουμε εμείς κάποια απαραίτητα μέτρα, μπορούμε να τα εξαλείψουμε, δηλαδή να μειώσουμε σε πολύ ελάχιστο ποσοστό αυτά τα προβλήματα, δηλαδή να μην υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα πρόβλημα για το οποίο, αν δεν πάρουμε τώρα δραστικά μέτρα, δεν θα μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε στη μορφή που είχε πριν από μερικά χρόνια. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ρίξουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Ο άνθρωπος, όταν κατασκευάζει δρόμους, ξέρετε ότι κάνει εισβολή στη φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ζωή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και αυτά τον κάνουν να ξεχνάει ότι καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα προκαλούν διάφορες καταστροφές στην ατμόσφαιρα. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, όπου κατά τη διάρκεια
τις καύσεις αυτών των ορυκτών καυσίμων, όπως ξέρετε, απελευθερώνονται διάφορα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος που έχουμε στη λίστα μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη για τη μεγάλη κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδο δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ μετροχούς στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή το Teleferik και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν την δική τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν γίνανε εξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδή Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούρια εφεύρεση. Και εδώ μπορείτε να δείτε και κάποιες εικόνες, οι οποίες δείχνουν τις διαφορές χρήσεις των χορδών. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μία διατομή της σιδηροδοχείας χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης που συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό της γραμμής, όπως βλέπετε. Γύρω από το εσωτερικό έχουμε το σώμα της συντροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της συντροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των συντροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς λειτουργίας στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ βλέπουμε το πρώτο, το οποίο είναι το ευέλικτο και τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές που υπάρχει δύσκολο έδαφος, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς.
Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφρύας δομής τροχιάς είναι η σπυροειδή σωλήνα με σύρμα που χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφρία δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν, αλλά και φθηνότεροι στην συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα άλλα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ένα όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου η δομή τροχιάς έχει εδώ σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και εδώ έχουμε το φορτίο, όπου στη δομή της εμπορευματικής γραμμής οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής που ακούτε αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια καινούργια τεχνολογία, έχει φυσικά πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς αρκετές φορές μέχρι στιγμής έχουμε αναφέρει για το πόσο σημαντικό είναι τα αυτοκίνητά μας ή τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε να είναι οικολογικά. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζονται είναι να επεκταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις εφορής γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδής παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου βλέπουμε κατευθείαν κάποιες απλές διαφορές, όπως το πρώτο το οποίο είναι για μεταφορά επιβατών μέσα στις πόλεις, παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και το δεύτερο, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο επίσης τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος.
Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό, κάτι που είναι πολύ καλό και σημαντικό. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό το στοιχείο αποτρέπει τείχον σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και ανθρώπους και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε, στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ έχουμε τη συγκρίση Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Και τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα τα αναλύσουμε ένα-ένα και θα βασιστούν πάνω σε αυτές τις εικόνες. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι οι κεφαλούχες δαπάνες, όπου βλέπουμε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρεση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα, καθώς και σε αυτό το διάγραμμα που είναι λειτουργικές δαπάνες. Παρατηρούμε ότι και σε αυτό αλλά και στο προηγούμενο διάγραμμα τα οχήματα μεταφορά Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και τώρα σε αυτό το διάγραμμα που είναι η περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν εδώ για μία ακόμα φορά οι οδικές μεταφορές. Εδώ έχουμε το διάγραμμα με την κατανάλωση ενέργειας, όπου σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Ακολουθούν μετά από αυτό το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος βλέπουμε τα οχήματα της Skyway. Και τώρα σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο ξεχωρίζει λίγο από τα άλλα, διότι βλέπουμε κατευθείαν ότι έχει να κάνει με κάτι θετικό, όπου είναι μεταφορική ικανότητα. Και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway και μετά από αυτό ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα θα σας παρουσιάσω λίγο και ένα άλλο ξεχωριστό όχημα, το οποίο είναι μια εκδοχή μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικροφορτίων, που το μικρό το είδαμε και λίγο νωρίτερα. Το Unicont με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα και είναι ουσιαστικά από αυτά τα οχήματα φορτηγά που έχει παρουσιάσει η εταιρεία για μεταφορά αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά από αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει φυσικά να περάσουν πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα.
Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πραστικά, υψηλής ταχύτητας, καθώς και υψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ecatechna Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Σε αυτό το χώρο, κάθε χρόνο, διοργανώνεται το EcaFest, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομία Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στα Εμμυράτα της Σάρζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε λογότυπα από διάφορες εταιρείες, τις οποίες σίγουρα όλοι σας ξέρετε. Το κοινό που μοιράζονται αυτές οι εταιρείες είναι φυσικά ότι κάποτε είχαν μία αρχή. Στην αφετηρία τους, ίσως κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway, έτσι και αυτή όπως αυτές οι εταιρείες, ξεκίνησε κάποτε σαν μία ιδέα ενός επιστήμονα, εξελίχθηκε σε έργο και πλέον μαθαίνουμε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα για τα επιτεύγματα που πραγματοποιεί και θα δείτε πως μία μέρα θα φτάσει και αυτή με τη σειρά της σε αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς έχει και αυτή να προσφέρει πολλά πράγματα για την ανθρωπότητα. Και για αυτό το σκοπό μη χάνετε την ευκαιρία σας, όσο έχετε χρόνο επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει, καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα θα κάνουμε μία σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του και παράλληλα διατηρεί και φροντίζει το πλανήτη μας. Και τώρα εδώ βλέπω μία ερώτηση. Τώρα σχετικά με αυτή την παρουσίαση, ξέρω πως λέμε την ίδια παρουσίαση αρκετό καιρό. Όμως έχουμε σκοπό να κάνουμε κάποιες αλλαγές, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέον αυτά τα νέα σε αυτή την παρουσίαση έχουν κάποια ηλικία και πρέπει να προσθέσουμε κάποια πιο φρέσκα νέα, οπότε ελπίζω πως στις επόμενες μέρες θα την αλλάξουμε την παρουσίαση για να είναι λίγο πιο up-to-date με τα πράγματα και τα γεγονότα που γίνονται τώρα. Οπότε ναι, θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Και τώρα θα προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας, που αυτά είναι πάντα καινούρια. Θα πω όμως και κάποια νέα τα οποία βγήκανε, δεν είναι αυτής της εβδομάδας, αλλά είναι και της προηγούμενης, διότι είναι σημαντικά νέα και πρέπει να τα αναφέρουμε. Επίσης, πριν ξεκινήσω αυτή τη δεύτερη παρουσίαση για τα νέα,
θα ήθελα να επενθυμίσω πως για όλα αυτά τα νέα υπάρχει σύνδεσμος στα chat που έχουν δημιουργηθεί για τους συνεργάτες της εταιρείας, όπου μπορείτε να πατήσετε στο σύνδεσμο και να διαβάσετε αυτά τα νέα με όλες τις λεπτομέρειες, διότι φυσικά εδώ πέρα λέμε τα πιο σημαντικά κομμάτια και τα πιο σημαντικά νέα. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα νέα κατευθείαν από το δικό σας back office, εάν σε περίπτωση που δεν είστε μέλος στις άλλες ομαδικές. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο μας νέο, το οποίο είχε δημοσιευθεί πριν από 2 εβδομάδες περίπου και έχει να κάνει με το βίντεο το οποίο ανέβασε η εταιρεία στο επίσημο κανάλι της με τον Ανατόλη Γιουνίτσκι, σχετικά με τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς. Και σε αυτό το βίντεο, ο γενικός σχεδιαστής της Unity Stream Technologies παρουσίασε λεπτομερώς τα αποτελέσματα της εργασίας του 2022 και τη διεθνή αναγνώριση της τεχνολογίας UST. Το 2022, όπου μας λέει, συμμετείχαμε σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, ανάμεσά τους το Expo 2020 στην Ντουμπάι, το Forum στη Ρουάντα, στην Ινδονησία, τη Μαλισσία, τη Ρωσία και το InnoTrans 2022 στο Βερολίνο, όπου το Unibike παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Οδών και Μεταφορών του Ντουμπάι. Το Κέντρο Πιστοποίησης και Δοκιμών της U-Sky στην Σάρζα τα επισκέφτηκαν περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες. Πολλές επισκέψεις οδήγησαν σε ενεργό εργασία σε στοχευμένα έργα. Για παράδειγμα, η UST έχει υπογράψει σύμβαση με την ITS Ινδονησία για την εμφάνιση της τεχνολογίας UST στην Ινδονησία. Ξεκίνησε η ενεργή συνεργασία με το El Salvador. Μετά τα αποτελέσματα του Διεθνούς Φόρουμ στη Ρουάντα και την παρουσίαση του Unity Stream Technology στο Υπουργό Υποδομών, έχει ετοιμαστεί μια σύμβαση για το στοχευμένο έργο και είναι τώρα υπογραφή, όπως μας δηλώνει ο Ανατόλη Γιουνίτσκι. Αυτό το βίντεο μπορείτε να το δείτε ολόκληρο στο YouTube. Και τώρα πάμε στο επόμενο μας νέο για σήμερα, το οποίο είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 16 του μηνός, όπου αντιπροσωπεία από το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας επισκέφτηκε την UNISCI Stream Technologies. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της UST, Νατζέστα Κασάριβα και ο Πρίτανης, υπέγραψαν ο Πρίτανης της PIME, αν το διαβάζω καλά, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας. Η αντιπροσωπεία συμπεριλάμβανε επίσης και άλλα σημαντικά πρόσωπα, καθώς ακόμα και εκπρόσωπο της κινέζικης εταιρείας Hope Education Group Wang Xihao. Οι καλεσμένοι γνώρισαν τις εργασίες του κεντρικού γραφείου και τις δραστηριότητες των μελετητικών γραφείων. Στη συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια, τα μέλη συμφώνησαν για τις κοινέ δραστηριότητες στο εκπαιδευτικό τομέα και επιστημονικό και εμπορικό έργο. Η αντιπροσωπεία εντυπωσιάστηκε από την κλίμακα του συγκροτήματος παραγωγής Skyway Plant και τη συναρμολόγηση του τροχαίου υλικού. Οι συμμετέχοντες στις επίσκεψεις είδαν από κοντά όλο αυτό το σύγχρονο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή στοιχείων συμπλεγμάτων μεταφορών και υποδομών της UST, δηλαδή τα Unimobile, στις χορδές, στους τροχούς, κινητήρες και όλα αυτά. Στο Ecatechna Park, ένα κέντρο επιδείξεων της UNISCI Stream Technologies, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου επισκέφτηκαν το Μουσείο Μεταφορών της UST, τους σταθμούς επιβατών και την αίθουσα αποστολής που ενημερώθηκαν για τα χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού και των αερογέφυρων με σιδηροδρομικές χορδές. Οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από την επίδειξη του Unimobiles, όπου είναι ένα Unicar 6 θέσεων και ένα Unibus
14 θέσεων. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τους τομείς συνεργασίας. Μεταξύ αυτών, έγιναν και μελέτες για την τεχνολογία UST για τους σπουδαστές του PIME, διαγωνισμοί εργασιών πιστοποίησης πτυχιούχων που πραγματοποιούνται από την UST, επιστημονικά, οικονομικά, προσανατολισμένα, τεχνικά και καινοτόμα έργα, κοινή συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με την επακόλουθη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών. Τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο μας νέο, όπου ένα από τα αναπόσπαστα βήματα για τη δημιουργία της υπερυψωμένης διάβασης σιδηροδρομικών χωρών U-Sky είναι η ενσωμάτωση του συγκροτήματος μεταφορών U-Sky στο περιβάλλον. Αφενός αυτό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών σχετικά με την χωρητικότητα επιβατών, την ταχύτητα, την ασφάλεια και άλλες λειτουργίες. Από την άλλη, αυτό το συγκρότημα γίνεται φυσικά στοιχείο της αστικής υποδομής ή μέρος του φυσικού τοπίου. Και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που η ομάδα πρέπει να λάβει αυτό υπόψη. Στο σύγχρονο κόσμο η γη είναι πολύ ακριβή. Τις περισσότερες φορές ο πελάτης θέλει να μειώσει την κίνηση στους δρόμους και σε αυτή την περίπτωση η κατασκευή αυτών των αερογέφυρων μεταφοράς χορτών γίνονται σε περιορισμένες αστικές συνθήκες. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να συνδεθούν δύο όχθες ενός μεγάλου ποταμού, το οποίο αναπόφευκτα οδηγεί σε αυξημένα ανοίγματα της αερογέφυρας, η οποία με τη σειρά της συνεπάγεται την ανάγκη εγκατάστασης τεράστιων στηριγμάτων αγκύρωσης και υψηλών ενδιάμεσων στηρίξεων. Και με όλες αυτές τις απαιτήσεις, η προεντεταμένη αερογέφυρα String Rail της U-Sky επιδεικνύει ευελιξία. Ατομική προσέγγιση σε κάθε απέτηση του πελάτη, ικανότητα μετακίνησης φορτίου και επιβατών σε δύσκολες αστικές και κλιματικές συνθήκες. Πλοία μεταφοράς χορδών σιδηροδρομικών μεταφορών στο τελικό στάδιο κατασκευής, καθώς αναρτώνται οι ράγες χορδών, τοποθετούνται αυτές οι γραμμές των ενδιάμεσων στηρίξεων και η αερογέφυρα αποκτά την τελική της μορφή. Οι χορδές της αερογέφυρας μεταφοράς σιδηροδρομικών χορδών πλησιάζουν στην κάρση ράδο του στηρίγματος. Όλα τα επόμενα στάδια κατάστασης θα πραγματοποιηθούν σε ύψος που φτάνει και τα 20 μέτρα. Η γη θα αφαιθεί ελεύθερη για χρήση από τους ανθρώπους, όπως αναφέραμε και στην πρώτη παρουσίαση. Και πάμε στο τελευταίο μας νέο για σήμερα, που αφορά την προσφορά για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να επενδύσουν. Μπορούν να επενδύσουν τώρα, καθώς η εταιρεία για τον εορτασμό των εορτών επέκτηνε την προσφορά για μία ακόμη φορά, το Share New Year, και μπορείτε να αποφεληθείτε από μία από αυτές τις μεγαλύτερες εκτόσεις που είναι με από 1 προς 80 έως τις 27 Ιανουαρίου. Υπενθύμηση ότι μέχρι τις 27 Ιανουαρίου μπορείτε να εγγραφείτε ξανά σε οποιαδήποτε από τα πακέτα και να δώσετε 3 κουπόνια σε φίλους της πρώτης γραμμής, εάν το έχετε κάνει ήδη μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου. Εγγραφείτε ξανά για οποιαδήποτε από τα πακέτα, εάν κάποιος από τους συνεργάτες σας έχει παρουσιάσει πρόσβαση στην προσφορά, εφόσον έχετε δηλώσει την προσφορά έως τις 29 Δεκεμβρίου. Εάν δεν καταφέρατε να εγγραφείτε για το πακέτο προσφοράς και δεν προσκομίσετε 3 κουπόνια έως τις 29 Δεκεμβρίου, η προσφορά θα παραμείνει αμετάβλητη, μπορείτε να το κάνετε μόνο μία φορά έως τις 27 Ιανουαρίου. Επίσης, μπορείτε να στείλετε ένα κουπόνι μόνο σε έναν συνεργάτη της πρώτης γραμμής σας, ο οποίος δεν έλαβε πρόσβαση στην προσφορά Share New Year νωρίτερα. Μόνο ένα κουπόνι μπορεί να χαριστεί σε έναν χρήστη και δεν μπορείτε να επιστρέψετε ή να ξαναδώσετε το κουπόνι.
Και με αυτά τελειώνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας ή αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση μπορείτε να την γράψετε. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Σας εύχομαι και εγώ καλή χρονιά, καθώς δεν είναι ποτέ αργά. Μόλις μπήκαμε σε αυτή την καινούργια χρονιά, ούτως ή άλλως. Και θα τα ξαναπούμε, όπως πριν, την επόμενη Τρίτη. Ελπίζω να έχουμε περισσότερα νέα, τα οποία να είναι ελπιδοφόρα. Πάντα θέλουμε καλά νέα. Και μην ξεχνάτε και για την προσφορά, η οποία ακόμα, για την οποία ακόμα έχετε ευκαιρία να αγοράσετε κάποιο πακέτο. Και μπορείτε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά στο δικό σας back office. Καθώς ακόμα και να διαβάσετε τα νέα, για τα οποία, όπως είπα, μπορείτε επίσης να βρείτε πρόσβαση στο δικό σας back office. Οπότε με αυτά, κλείνουμε εδώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας και καλό υπόλοιπο της μέρας.